Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή. Μια εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα. Επίσης, την Κυριακή το βράδυ, σταθερά, στις 11.30 με 12 περίπου, μας βλέπετε σε επανάληψη. Βλέπετε λοιπόν την αγαπημένη σας εκπομπή σε επανάληψη, γιατί εσείς το ζητήσατε. Πάντοτε η συμμετοχή του τηλεοπτικού κοινού είναι πολύ μεγάλη και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας που εδώ και κάθε Πέμπτη μας λέτε την άποψή σας για τα μεγάλα διαχρονικά, φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα που εμείς αναλύουμε. Η εκπομπή είναι ανανεωμένη, παρουσιάζουμε νέα θέματα, παρουσιάζουμε μια καινούργια θεματολογία που η θεματολογία μας είναι κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Έχουμε αφουγκραστεί ουσιαστικά το σύγχρονο άνθρωπο και παρουσιάζουμε θέματα που εσείς εδώ μέσα από τις ερωτήσεις τα ζητάτε, τα θέματα αυτά εδώ κάθε Πέμπτη στην ζωντανή αυτή εκπομπή. Πριν περάσουμε στους δύο διακεκριμένους επιστήμονες που έχουμε κοντά μας και αφού στην πορεία της εκπομπής ακούσουμε και τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και αμέσως θα περάσω στους δύο διακεκριμένους εκλεκτούς επιστήμονες. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι για τα θέματα της εκπομπής έχω συγγράψει 5 βιβλία, τα οποία είναι φιλοσοφικά, είναι θεολογικά βιβλία, βιβλία που ενυπάρχουν στη Σόλνος 114, στην Πανεπιστημίου 57 και σε μεγάλα κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών. Είναι 5 βιβλία, σύγχρονα βιβλία, κατάλληλα για όλες τις ηλικίες, που μιλάνε για τα θέματα της ψυχής, του χρόνου, τη σχέση της αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας και την αντικειμενική ιστορία. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ειδικούς ερευνητές, τα βιβλία αυτά έχουν χαρακτηριστεί βιβλία διαχρονικά και βιβλία που αναφέρονται στην ιστορία της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Και μπορείτε λοιπόν στη Σόλνος 114 και στην Πανεπιστημίου 57, βλέπετε και τα τηλέφωνα που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα 5 αυτά βιβλία που έχω συγγράψει. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Το θέμα λοιπόν που θα αναλύσουμε στη σημερινή ζωντανή εκπομπή είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί. Πολλές φορές μέσα από τις δημοσιεύσεις και τα άρθρα των περιοδικών έχουμε σκεφτεί στοχαστεί ουσιαστικά όλοι μας. Πρέπει να υπάρξει η κλωνοποίηση του ανθρώπου? Πρέπει να κλωνοποιηθεί ο άνθρωπος ή όχι? Ένα μεγάλο ερώτημα. Τα θέματα αυτά ανήκουν στην επιστήμη της βιοηθικής. Θέματα όπως είναι η σωματική γονιμοποίηση, θέματα όπως αναφέραμε την κλωνοποίηση, θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή γονιμοποίηση, θέματα για την ευθανασία. Πρόσφατα με είχαν καλέσει σε ένα τηλεοπτικό κανάλι για να πω την άποψή μου για το θέμα της ευθανασίας και άλλα τέτοια θέματα θα αναλύσουμε στη σημερινή εκπομπή. Όμως σήμερα θα περιοριστούμε ουσιαστικά στο θέμα της κλωνοποίησης. Έτσι λοιπόν το θέμα αυτό το αναλύσουμε με δύο εξέχοντες προσωπικότητες, τον κύριο Θεοχάρη Μπαταριά, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, γενετιστή, που ανήκει στην Εθνική Επιτροπή της Βιοηθικής. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζω στη σημερινή ζωντανή εκπομπή. Είναι χαρά και τιμή που είσαστε κοντά μας να μας καταθέσετε τις πολύτιμες απόψεις σας για τα θέματα αυτά, θέματα διαχρονικά, πολύ σημαντικά. Και πριν περάσουμε σε εσάς, καλωσορίζω και τον κύριο Ατζακλή. Καλησπέρα, κύριε Φετελάκη. Γεια σας, κύριε Ατζακλή. Και σήμερα είμαστε κοντά για να συζητήσουμε ένα θέμα που άπτεται και τη δική σας ειδικότητα, καθώς είστε γιατρός του δικού σας αντικειμένου. Ο κ. Ατζακλής, συνεργάτης της εκπομπής, είναι γιατρός γενικής ιατρικής, παρουσιάζει μια πολύ ωραία εκπομπή στην Περαιακή Εκκλησία κάθε βράδυ στις 12.30 ώρα. Έχει παρουσιάσει ωραίες εκπομπές και σε διάφορα περιφερειακά κανάλια και χρόνια ασχολείται με τα θέματα της φιλοσοφίας και της θεολογίας και έχει συγγράψει πολύ ωραία επικοδομητικά βιβλία και παράλληλα μάχεται για τα ιδανικά της πατρίδας και της Ορθοδοξίας. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς και να μας πείτε, γιατί ο κόσμος αναρωτιέται, να ξεκινήσουμε το τι είναι κλωνοποίηση, να πούμε έτσι δύο στοιχεία πώς ξεκίνησε και στην πορεία της εκπομπής θα δώσουμε και άλλα στοιχεία για το θέμα αυτό και θα καταλήξουμε στο τέλος με ένα συμπέρασμα, ένα επιμύθιο της εκπομπής για το μεγάλο και σημαντικό αυτό θέμα. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να βρεθώ κοντά σας και να μου δοθεί ευκαιρία να καταθέσω τις επιστημονικές απόψεις που
υπάρχουν σήμερα γύρω από το θέμα αυτό. Ένα θέμα που θα μπορούσαμε να του βάλουμε ένα τίτλο: κλωνοποίηση, ευχή ή κατάρα. Διότι έχει πολλά θετικά σημεία και αρκετά αρνητικά. Να δούμε λοιπόν την απάντηση στο ερώτημά σας. Τι σημαίνει κλωνοποίηση? Γενικώς κλωνοποίηση σημαίνει η δημιουργία ενός κλόνου. Και όπως ξέρουμε, ο κλόνος μοιάζει με τον κορμό. Φανταστείτε, ένα κλαδί δεν είναι όμοιο με τον κορμό από τον οποίο εκφύεται τροποντινά. Έτσι λοιπόν, κλωνοποίηση σημαίνει δημιουργία ενός οργανισμού, φυτικού ή ζωικού, που να μοιάζει ακριβώς με τον γεννήτορά του. Η φύση πραγματοποιεί την κλωνοποίηση με το να δημιουργήσει δύο δίδυμα παιδιά, δύο πανομοιότυπα παιδιά, κάτι που ο άνθρωπος προσπαθεί να το κάνει με άλλους οργανισμούς και να φτιάξει, να κατασκευάσει, έχοντας ορισμένους μηχανισμούς, πανομοιότυπα άτομα. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρουμε τον πρωταγωνιστή της ζωής, που είναι το DNA. Και όπως οι περισσότεροι τηλεθεατές σας και όλοι μας θυμόμαστε, ότι πάνω στο DNA είναι γραμμένη η ζωή καθενός από μας. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το DNA, να μπορούμε να επεμβαίνουμε στο DNA και να τροποποιούμε, όχι ακριβώς κατά βούληση, αλλά σε μεγάλο ποσοστό, ορισμένες από τις δράσεις του, από τις ενέργειές του, από τις ιδιότητές του, αν θέλετε. Είναι πάρα πολλά χρόνια όπου στην Αγγλία κάνανε το εξής πείραμα. Πήρανε ένα οάριο από ένα βάτραχο και βγάλανε μέσα από το οάριο, το οποίο προφανώς δεν είναι τραγωνιμοποιημένο, βγάλανε από μέσα τον πυρήνα του. Και εν συνεχεία βάλανε μέσα στο οάριο αυτό τον πυρήνα από ένα επιδερμικό κύτταρο ενός άλλου βατράχου. Το οάριο αυτό εν συνεχεία το τοποθέτησαν σε μια, ας πούμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, βατραχίνα, και εξελίχθηκε σε ένα καινούριο βάτραχο, ο οποίος όμως τώρα θα μοιάζει πανομοιότυπα με τι? Με τον οργανισμό από τον οποίο πήραμε τον πυρήνα και τον βάλαμε στο οάριο μέσα. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την τεχνογνωσία, μπορούμε κατά βούληση πλέον να βάλουμε και να βγάλουμε σε ένα οάριο πυρήνες. Αδειάζοντας λοιπόν το οάριο και βάζοντας μες στο οάριο το κύτταρο, τον πυρήνα από ένα άλλο κύτταρο ενός άλλου οργανισμού, ας πούμε, για να γίνω πιο εντυπωσιακός, να πάρουμε τον πυρήνα από ένα κύτταρο του παππού της κυρίας και αυτόν τον πυρήνα να τον βάλουμε μέσα στο οάριο της εγγονής του. Το άδειο οάριο που του έχουμε βγάλει βέβαια τον πυρήνα. Θα εξελιχθεί αυτό μέσα στη μήτρα και εν συνεχεία θα γεννηθεί ένα παιδάκι το οποίο θα μοιάζει τίνος, προφανώς θα μοιάζει του παππού. Άρα λοιπόν η εγγονή μπορεί να γεννήσει τον παππού. Είναι βέβαια λίγο εντυπωσιακό έτσι όπως το λέει το πράγμα, αλλά έτσι συμβαίνει, έτσι γίνεται. Ευτυχώς όμως, και για να μην τρομάξω εντός εισαγωγικών το κοινό, δεν γίνεται στον άνθρωπο. Ευτυχώς οι βιολόγοι ακόμα και οι γενετιστές δεν έχουν τρελαθεί ώστε να κάνουν τέτοιου είδους πειράματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σε άλλα ζώα. Βεβαίως έχει γίνει σε άλλα ζώα και σε φυτά ακόμα. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πανομοιότυπο ζώο, ένα ζώο παραδείγματος χάρη, ένα πρόβατο παραδείγματος χάρη, το οποίο να βγάζει πάρα πολύ γάλα, ή ένα άλλο πρόβατο που να βγάζει πάρα πολύ μαλλί, ή ένα άλογο που να τρέχει γρήγορα στον υπόδρομο, ή ένα σκυλί ή οτιδήποτε άλλο, κάποιας ράτσας. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, μπαζοβγάζοντας, αν θέλετε, αυτούς τους πυρήνες στο οάριο, μπορούμε να φτιάξουμε τον κλόνο κάποιου
κάποιου ατόμου γενικώς. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ντόλη, η περιβόητη ντόλη. Ναι, να βάλετε μια νοτελεία για να μπορέσουμε να ακούσουμε ένα τηλεθεατή και βεβαίως έχουμε εδώ το χρόνο να μας πείτε αυτό που πολύ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θέλετε να μας πείτε. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Αυτά που λέει ο καθηγητής είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τα ακούμε με πολύ προσοχή και εγώ θέλω να καταθέσω και τον δικό μου προβληματισμό. Ναι, πείτε μας, ναι. Τώρα γιορτάζει ένας Ιορδάνης Μπρούνο, ο οποίος ήταν παπικός. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος τον κάψανε το 1600, 52 ετών, επειδή πίστευε στη θεωρία του Κοπέρνικου, ότι το σύστημα είναι ηλιοκεντρικό και όχι γεωκεντρικό. Έχει να κάνει αυτό σε σχέση με την επιστήμη και τη θρησκεία. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω η Εκκλησία να μην τα βάλει με την επιστήμη και η επιστήμη με τη λογική της να ξεχωρίσει το παράλογο από το υπέρλογο. Αυτά ήθελα να πω. Χαίρετε. Ωραία. Κύριε Τζακλή, να κάνετε μια πρώτη σύσκληση και να επανέλθουμε μετά στον κύριο καθηγητή. Ακούγοντας με προσοχή τον κύριο καθηγητή μας εδώ, που είναι καλεσμένος, σκέφτηκα πόσο τολμηρός έγινε ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, ώστε να θέλει να μπει στην ουσία, στη ρίζα της υπάρξεως του ανθρωπίνου όντως. Βεβαίως, πειράματα έχουν γίνει και στο παρελθόν για αυτό το πράγμα. Ναι. Και καταδικάστηκαν κατά κάποιο τρόπο τότε. Ο ναζισμός, δηλαδή, οι ναζιστές είχαν κάνει κάποια πειράματα πάνω σε ανθρώπους. Βεβαίως, η επιστήμη αρχίζει πιο. Η σωστή επιστήμη αρχίζει από τα ζώα, όπως μας είπε ο κύριος καθηγητής, από τους βατράχους κλπ. Και θυμάμαι και εγώ την εποχή στο Πανεπιστήμιο με βατράχους ασχολούμαι στο. Με τον καθηγητή, τον κύριο Παπασιλείου, αν θυμάστε. Βεβαίως. Πρέπει να έχει συγχωρεθεί έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, και την κλωνοποίηση τη λέγαμε κλονισμό εκείνο τον καιρό. Ναι. Θυμόσαστε. Τώρα το έχουμε. Ναι. Τα παλιά χρόνια. Τώρα αμερικανοποιήθηκε κάπως ο όρος, δεν ξέρω, ίσως είναι και πιο σωστός κλωνοποίηση κλπ. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, βλέπουμε μια τόλμη του σημερινού ανθρώπου να εισχωρήσει μέσα στα μυστήρια του κιτάρου και όλα αυτά. Βεβαίως πιστεύω ότι υπάρχουν σόφρονες άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν το τόλμημα και στο επίπεδο του φυτού και του ζώου είναι κάπως τα πράγματα πιο έτσι ελαφρά, ηθικά και συνδυσιακά. Όταν περνάμε όμως, θα μας πει ο κύριος καθηγητής αργότερα, σε σκέψεις κλωνοποιήσεως του ανθρωπίου όντως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ έτσι σκεπτόμενοι πάνω σε αυτό το θέμα, διότι είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά ένα καινούριο «ον», το οποίο μεθαύριο μπορεί να μας πει «ελάτε εδώ», έτσι, γιατί επιχειρήσατε αυτό το πράγμα το οποίο εγώ δεν το εγκρίνω εκ των υστέρων. Δηλαδή δημιουργούνται ηθικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, δημιουργείται το θέμα του αν αυτός ο άνθρωπος είναι συμβατός με την άλλη ανθρώπινη κοινωνία, δεν γίνεται ξεχωριστός και δακτυλοδεικτούμενος και όλα αυτά. Βεβαίως αυτά είναι προβλήματα. Είναι προβλήματα. Προβληματισμοί, και στους οποίους ο κύριος καθηγητής θα μπορεί να απαντήσει οπωσδήποτε. Βεβαίως. Και κάνω και εκ μέρους των τηλεθεατών έτσι κάποια ενίξη, να μας πάρουν τηλέφωνο και να μας πούν τις απόψεις τους, διότι με τα τηλέφωνα των τηλεθεατών, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και εμείς έχουμε καινούργια έτσι έμπνευση πάνω σε αυτά τα θέματα κλπ. Μεγάλη λοιπόν προσοχή χρειάζεται. Όσον αφορά δε κάποιοι Αμερικάνοι συνήθως το κάνουν αυτό. Κάποιος είχε πει θα ξαναφέρω λέει τον Χριστό λέει, στη ζωή κλπ. Κάτι τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, αυτά έχουν ακουστεί. Βέβαια. Αυτά έχουν ακουστεί. Αυτά είναι γελοιότητες και αστειότητες βέβαια. Διότι ποιος είναι αυτός τώρα που μπορεί να κάνει ένα τέτοιο πράγμα και πώς θα το κάνει και όλα αυτά τα πράγματα. Εξάλλου, θα μας πει ο κύριος καθηγητής καλύτερα γνώστης των πραγμάτων, όταν το ανθρώπινο DNA διχάζεται, διαχωρίζεται, κατά κάποιο τρόπο έχει ο Θεός φροντίσει ώστε η φύση να συνδυάζει τα γονίδια των δύο ανθρώπων, έτσι, και να επικρατούν οι καλύτεροι χαρακτήρες, συνήθως γονιδιακοί χαρακτήρες. Δηλαδή, αν μια αρρώστια είναι στο ένα από τα δύο άτομα, αν η γυναίκα έχει στίγμα, ας πούμε, μεσογειακής αναιμίας και ο άνδρας δεν έχει, το παιδί θα γεννηθεί με καλύτερο αιματολογικό προφίλ, θα λέγαμε έτσι. Αλλά να μην μπαίνω τώρα σε δάφτα τα οποία εγώ δεν έχω. Όχι, ναι, δεν θα αναλύσουμε. Πριν περάσουμε πάλι σε εσάς, κύριε Καθηγητή. Όσον έχουμε οι δήμονες, ας πούμε, θα πρέπει αυτές οι. Απλώς λήξεις κάνω και ερωτήσεις έτσι. Βεβαίως. Και εσείς είστε γιατρός, οπότε σίγουρα και η δική σας συμβουλή είναι πολύτιμη. Και πριν περάσουμε στον κύριο Μπαταριά, τον κύριο Θεοχάρη, θέλω να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί τηλεθεατές, βλέπετε την ζωντανή φιλοσοφική εκπομπή.
Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Βλέπετε το θέμα της σημερινής ζωντανής αυτής εκπομπής. Εάν μπορεί να κλωνοποιηθεί ο άνθρωπος, απαντάμε σε αυτό το μεγάλο διαχρονικό ερώτημα. Παρουσιάζουμε τα διλήμματα που ενυπάρχουν στον χώρο της βιοειθικής. Ένα σημαντικό θέμα. Έχουμε δει πολλά άρθρα, έχουμε δει διάφορα άρθρα σε περιοδικά, σε εφημερίδες που όλο αυτόν τον καιρό αναφέρονται σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Σημερινή λοιπόν εκπομπή, όπως είδατε και τις ιδιότητές μας, έχουμε τον κύριο Ατσακλή, γιατρό γενικής ιατρικής, και τον κύριο Θεοχάρη Παταριά, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, γενετιστή, καθηγητή του Τμήματος της Βιολογίας και ανήκει στην Εθνική Επιτροπή για τα Θέματα της Βιοειθικής. Κύριε καθηγητά, να έρθω πάλι σε εσάς. Λέγατε για την ντόλη. Έλεγα λοιπόν ότι όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει από την ντόλη που γεννήθηκε με τη διαδικασία που ανέφερα προηγουμένως. Και βέβαια διαπιστώθηκε με την πάροδο του χρόνου ότι το κλωνοποιημένο αυτό προβατάκι είχε αρκετά μειονεκτήματα, αρκετά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα δεν γεννήθηκε σε χρόνο μηδέν, αλλά πήρε την ηλικία του κυτάρου, του πυρήνα του κυτάρου που μπήκε μέσα στο άδειο ο Άριο. Άρα γεννήθηκε με μια συγκεκριμένη ηλικία. Δεύτερον, η ντόλη επέθανε και επέθανε από ορισμένες καρδιολογικές διαταραχές που είχε. Αναφέρθηκε προηγουμένως από τον συνάδελφο, τον κύριο Τσακλή, ότι πάνε να κλωνοποιήσουν άτομα τα οποία έχουν πεθάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια κλπ. Πράγματι, πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό ότι όταν μιλάμε για κλωνοποίηση, βέβαια το μυαλό μας πηγαίνει στην κλωνοποίηση του ανθρώπου. Εγώ βέβαια σαν βιολόγος και γενετιστής δεν σταματάω μόνο στον άνθρωπο, αλλά πηγαίνω και στα υπόλοιπα όντα. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι οι τηλεθεατές ενδιαφέρονται περισσότερο για τον άνθρωπο και εντοπίζω εδώ το ενδιαφέρον μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να διευκρινίσω ότι η κλωνοποίηση στον άνθρωπο, αν και υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν κλωνοποιήσει άτομα, δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτό το γεγονός στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Διότι δεν μας έχουν δείξει αυτοί οι άνθρωποι την διαδικασία που ακολούθησαν. Λέγονται πολλά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα πιστέψω, γιατί μου θυμίζουν Φράγκενστάιν και τέτοιες καταστάσεις. Αλλά πρέπει όμως να σας πω ότι εκτός από την αναπαραγωγική κλωνοποίηση, δηλαδή την κλωνοποίηση που αναπαράγεται ένα άτομο και δίνει κάποιο άλλο, υπάρχει και η λεγόμενη θεραπευτική κλωνοποίηση. Η κλωνοποίηση εκείνη η οποία γίνεται για θεραπευτικούς σκοπούς. Και θα σας πω αμέσως τι εννοώ. Θα έχετε ακούσει όλοι τα λεγόμενα βλαστοκύτταρα. Βλαστοκύτταρα, ναι. Τα βλαστοκύτταρα είναι τα κύτταρα εκείνα τα οποία σε κάποιο εμβρυϊκό στάδιο υπάρχουν στο αδιαφοροποίητο έμβριο και είναι κύτταρα τα οποία δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή δεν έχουν γίνει ούτε νευρικός ιστός, ούτε μυϊκός ιστός, ούτε καρδιακός, ούτε ύπαρ, ούτε τίποτα. Είναι αδιαφοροποιητά κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα με την πάροδο του χρόνου, μέσα στη μήτρα, θα διαφοροποιηθούν και θα δώσουν τους ιστούς, τα όργανα, το έμβριο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο πανούργος ο άνθρωπος, ο οποίος τι κάνει, παίρνει τα βλαστοκύτταρα αυτά. Και θα σας πω από πού τα παίρνει. Τα παίρνει και προσπαθεί στο εργαστήριο μέσα να φτιάξει ιστούς, να φτιάξει δέρμα, ώστε όταν πάθει κάποιος ένα έγκαυμα να μπορέσει να του βάλει το δέρμα. Να φτιάξει καρδιακό μη, ώστε όταν πάθει κάποιος ένα έμφραγμα να μπορέσει να αντικαταστήσει την περιοχή αυτή της καρδιάς. Αλλά αυτά τα βλαστοκύτταρα δεν είναι πανάκια, δηλαδή δεν θεραπεύουν τα πάντα. Βρισκόμαστε σε ένα πειραματικό στάδιο και το τονίζω αυτό, σε πειραματικό στάδιο, σε καλό όμως το δρόμο, αρκεί να σας πω ότι εδώ στην Ελλάδα, σε δύο μεγάλα νοσοκομεία, γίνονται επεμβάσεις στην καρδιά, σε καρδιοπαθείς, με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας τα βλαστοκύτταρα. Να επανέλθω όμως στην κλωνοποίηση, για να σας πω ότι η κλωνοποίηση που αναφέρθηκε ο συνάδελφος, ο οποίος θα τσακλείς προηγουμένως, πραγματικά βρίσκει, αν θέλετε, διέξοδο στην φαντασία των ερευνητών να φτιάξουν, παραδείγματος χάρη,
τις μούμιες, να πάρουν DNA από τις μούμιες των Φαραώ και να ξαναφτιάξουν ένα Φαραώ. Ή να πάρουν από τους δεινοσαύρους κύτταρα και να φτιάξουν πάλι δεινοσαύρους. Αυτές είναι βέβαια, προς το παρόν θα έλεγα, βιολογικές φαντασίες, οι οποίες όμως έχουν κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο. Να σας βάλω όμως ένα δίλημα. Σκεφτείτε μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδάκι 10 ετών και αποκτά και ένα δεύτερο παιδάκι το οποίο πεθαίνει από ένα αυτομυστικό δυστύχημα. Και η οικογένεια αυτή θέλει να αποκτήσει πάλι το χαμένο της παιδί. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει τεχνογνωσία. Και το ερώτημα είναι, το δίλημα είναι, επιτρέπεται να κλωνοποιήσουν το χαμένο αυτό παιδάκι που έφυγε? Διλήμματα σοβαρότατα που οι απαντήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και δεν ξέρω πώς όλες οι απαντήσεις θα είναι είτε προς το ναι είτε προς το όχι. Κύριε καθηγητάνε, βάλτε μια ανατελεία. Είναι πολύ ωραία αυτά τα ερωτήματα. Είναι διλήμματα τα οποία τα έχουμε όλοι συναντήσει. Όλοι έχουμε ακούσει αυτά που λέτε αυτή τη στιγμή και εγώ και ο κ. Σατσακλής που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Εσείς σαφώς είστε ειδικότερος από εμάς, γι' αυτό είστε και δίπλα μας και κοντά μας σε αυτή την ζωντανή αυτή εκπομπή για να μας καταθέσετε τις απόψεις σας για το θέμα της κλωνοποίησης, για το θέμα της κλωνοποίησης των ανθρώπων, των ζώων, της θεραπευτικής κλωνοποίησης, όπως είπατε πριν από λίγο. Απλά και πριν δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Ατζακλή να μας καταθέσει και αυτό στην δική του άποψη για όσα ακούσαμε από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παταγιά, τον Θεοχάρη. Απλά όπως τόνισε και ο κύριος καθηγητής, η κλωνοποίηση έχει πολλά ηθικά διλήμματα. Μας έθεσε ένα δίλημα που το ακούσαμε μόλις τώρα. Στην πορεία της εκπομπής θα θέσουμε και άλλα τέτοια ερωτήματα, θα δώσουμε σαφώς και απαντήσεις. Δίνει εδώ σε απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε όχι μόνο να καταθέτουμε τις ερωτήσεις, αλλά σαφώς να δίνουμε και τις απαντήσεις και να βγαίνει ένα συμπέρασμα από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, για τον απλό άνθρωπο, όπως είπαμε, η κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ή περισσότερων αντιγράφων από ένα πρότυπο και αυτό αναλύουμε στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Τζακλή, θέλω να μας πείτε και τη δική σας άποψη για τα ερωτήματα, για τα ηθικά αυτά διλήμματα που έθεσε ο κύριος Παταγιάς. Μάλιστα. Μας πείτε και εσείς τη δική σας άποψη. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Παταγιάς, μας ανέλησε πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέματα τα οποία εμείς οι πολλοί, πολλοί κόσμος μάλλον, δεν έχει έτσι θέσει σοβαρά υπόψη του, διότι όπως είπαμε υπάρχει και μια παγκόσμια επιστημονική κοινότητα που εμπιστεύεται ο άνθρωπος, ο σημερινός άνθρωπος, διότι αυτή η κοινότητα έχει το φορτίο να μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματα αυτά, τα οποία να είναι προς όφελος της ανθρωπότητας και του ανθρώπου και όχι εις βάρος. Και εδώ θα πω το εξής κλασικό, ότι δημιουργείται, κύριε καθηγητά, το δίλημα μάλλον και το ερώτημα μαζί, αν θα γίνει καλή χρήση αυτής της καταπληκτικής έτσι, επιστημονικής εξελίξεως που έχει το πράγμα. Διότι, όπως ξέρουμε, στην επιστήμη, κάθε επίτευξη, κάθε επιτεύγμα, έχει δύο πλευρές. Όπως και το νόμισμα έχει δύο πλευρές, έτσι και εκεί. Όταν ανακαλύφθηκε η ατομική βόμβα, είπαν ότι λύσανε το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Αντί αυτού, είδαμε εμείς Χειροσύμη. Κάτω όμως, Χειροσύμη, μάλιστα. Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, ποιος θα εξασφαλίσει όμως την καλή χρήση αυτού του συστήματος? Ποιος θα εξασφαλίσει την καλή χρήση είναι ένα ερώτημα. Διότι δυστυχώς ο κόσμος αυτός, όσο και αν φαίνεται αγγελικά πλασμένος για μερικούς, έχει και την άλλη όψη του, τη σατανικά πλασμένη θα λέγαμε, όχι εξαιτιότητος του Θεού, αλλά εξαιτιότητος του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος αντί για το καλό, σφετερίζεται το καλό για όφελος δικός του, νομίζοντας ότι είναι το όφελος του βέβαια, γιατί στην ουσία δεν είναι το όφελος του αυτό που νομίζει, έτσι. Και μπορεί να γίνουν πράγματα πολύ σοβαρά, μπορεί να γίνουν σημεία και τέρατα που λέει και η Αποκάλυψη σε κάποιο σημείο και να στραφεί αυτή η ανακάλυψη του ανθρώπου
Η κλωνοποίηση δηλαδή εις βάρος της ανθρωπότητας. Εκεί λοιπόν γεννιέται ένα άλλο θέμα, το ηθικό θέμα, που θα πρέπει να έχει λόγο, να πω η παγκόσμια κοινότητα βεβαίως, αλλά η παγκόσμια κοινότητα μήπως άγεται και φέρεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι και αυτοί του συμφέροντος κυβερνήσεων κλπ. Κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, μας πιάνει σε μια καμπή έτσι του πολιτισμού μας που έχουμε αυτή την παγκόσμια την παγκοσμιοποίηση του σημερινού ανθρώπου, προσπαθούν δηλαδή να μας περάσουν μηνύματα παγκοσμιοποιητικά, να λείψει δηλαδή η έννοια των εθνοτήτων, να λείψουν τα υψηλά ιδανικά από ορισμένα έθνη, και θα το πω αυτό από το ελληνικό έθνος, το οποίο πάντοτε είχε υψηλά ιδανικά λόγω της ιστορίας του, λόγω της γλώσσας του, λόγω της ποιότητας των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν εδώ. Είμαστε χώρα μαρτύρων και Αγίων, έτσι. Και όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε όλα μαζί και να τα σκεφτούμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει από το θέμα της ηθικής, από το θέμα της, του αν αυτό το πράγμα μπει σε μια ζυγαριά και γίνει καλή χρήση και όχι κακή χρήση. Πάρτε μια τελεία και έτσι, να ακούσουμε κάποιους αγαπητούς φίλους και θα επανέλθουμε. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, να κάνω κάποιες ερωτήσεις, μπορώ, έτσι? Ναι, ναι, βεβαίως. Πείτε μας. Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι, επιτρέπει το Ευαγγέλιο τον πόλεμο? Σημειώστε, ναι. Πείτε μας και τις επόμενες. Ναι, να πω τη δεύτερη, έτσι. Ναι. Τα σώματα που θα αναστηθούν, θα είναι με σάρκα και αίμα? Δεύτερη, ναι. Εντάξει. Δύο ερωτήσεις είναι καλές. Γιατί... Έχουμε και άλλη μια γραμμή να αποδεινώσουμε τις γραμμές και θα συμπορεί τις κομπήσεις να απαντήσουν. Ναι, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Μία ερώτηση θα έλεγα ότι είναι μάλλον βιολογικής υποστάσεως, ναι. Όχι μεταφυσικής, ούτε ηθικής. Ναι. Λέω το εξής. Εάν ο πυρήνας του κυτάρου του δότη. Έχουμε λοιπόν ένα δότη, του παίρνουμε τον πυρήνα από το κύτταρό του και το τοποθετούμε στο κύτταρο ενός δέκτη. Και κάνουμε τον κλόνο. Δεν είναι η ουσία της κλωνοποίησης. Πυρήνας ενός κυτάρου. Φεύγει από τον πυρήνα του κυτάρου του δότη και πηγαίνει στον πυρήνα, αντικαθιστά τον πυρήνα του δέκτη. Έτσι. Ναι, πείτε μας ερώτηση. Ναι, η ερώτηση. Εάν ο πυρήνας του κυτάρου δότη είναι γυραλαίος, είναι ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν 60 χρονών, και κάνουμε ένα κλόνο του Αϊνστάιν, αυτός ο κλόνος που θα γεννηθεί ως νήπιο, δεν θα είναι ήδη γέρον, εφόσον θα έχει τον πυρήνα ενός γεροντικού κυτάρου? Που δότη, Αϊνστάιν. Δηλαδή, μήπως δημιουργούμε γέροντες. Λέω ότι ο κλόνος θα έχει την ηλικία του δότη ή την ηλικία του δέκτη. Ακούστε την απάντηση, αν θέλετε. Προείπα προηγουμένως. Προηγουμένως είπα ότι όταν γεννήθηκε η ντόλη, δεν γεννήθηκε σε χρόνο μηδέν, αλλά αυτομάτως είχε την ηλικία του ατόμου από τον δέκτη, του ατόμου δέκτη. Έτσι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πάρουμε, σχήμα λόγου βέβαια, ένα κύτταρο από τον Αϊνστάιν και το βάλουμε, ξέρω εγώ, στην κυρία Τάδε και γεννηθεί το Αϊνστανάκι, εντός εισαγωγικών βέβαια, αυτό θα έχει την ηλικία του Αϊνστάιν τη στιγμή που του πήραμε το κύτταρο. Άρα θα ζήσει λίγα χρόνια. Και θα κουβαλάει μαζί του όλες τις διαμαρτίες που είχε ο Αϊνστάιν ή ο οποιοσδήποτε θέλετε. Αλλά θα έχει όμως τις πνευματικές του ιδιότητες. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία για να πω ότι αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να κλωνοποιήσουμε τον εαυτό μας, ναι, ή κάποιο άτομο, ναι, θα το κλωνοποιήσουμε μορφολογικά, δηλαδή θα δώσουμε τη μορφή του, την ψυχή του, το χαρακτήρα του, την πνευματικότητά του, δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Ναι, ναι, γιατί αυτή αποκτάται με άλλους μηχανισμούς. Έτσι λοιπόν, είναι ψυχικός παράγοντας. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το παιδί θα γεννηθεί, μπορεί να μοιάζει με τον αυτό, αλλά μπορεί να είναι τελείως άσχετο. Ακούσουμε να την κάνουμε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Μόλις μου την απαντήσατε την ερώτηση. Ναι. Αυτό ήθελα. Αν κληρονομείται η μνήμη, όχι, ο χαρακτήρας, προσωπικότητα. Όχι, αυτά λεπτά θέλω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Αυτά αφορούν την ψυχή του ανθρώπου. Και εκεί πέρα υπάρχει τόση ποικιλομορφία, τόση λεπτότητα, που ακόμα και στον ίδιο τον άνθρωπο, από μια περίοδο της δόσης στην άλλη, δεν μοιάζει ο άνθρωπος, δηλαδή,
μιας δεκαετίας με τον ίδιο άνθρωπο της άλλης δεκαετίας. Εμείς δεν θα μοιάζουμε σε μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία. Ελπίζω να είμαστε ακόμα καλύτερα και πιο προοδευμένοι πνευματικά. Διότι αλίμονο εάν οπισθοχωρήσουμε, που λέει ο λόγος. Έτσι. Και υπάρχει και αυτή η περίπτωση να ο άνθρωπος να οπισθοδρομεί, να οπισθοχωρήσει. Άρα λοιπόν το πνευματικό στοιχείο είναι της ψυχής στοιχείο που δεν κληρονομείται βιολογικά. Δεν περνάει μέσα από τη βιολογική διαδικασία. Να απαντήσουμε αυτό... στα δύο ερωτήματα και να περάσουμε ναι, πάλι και στον κύριο, αμέσως, κύριο Παταγιά. Να πούμε για τη μνήμη βιολογική, ναι, κάπου αποδεικνύει αυτό. Ναι. Για τα ερωτήματα του αγαπητού τηλεθεατή. Που... ναι, για το Ευαγγέλιο να επιτρέπει τον πόλεμο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, αλλά κοιτάξτε. Το Ευαγγέλιο δεν μας λέει όταν μας επιτεθεί αδίκως ένας εχθρός να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια για να σκοτωθούμε, να μας σκοτώσει. Πρώτον, διότι θα κάνουμε κακό στο αυτό να τον κάνουμε δολοφόνο. Δεύτερον, διότι εμείς θα πεθάνουμε και θα γίνει μεγαλύτερη καταστροφή. Το Ευαγγέλιο επιτρέπει την στοιχειώδη και λογική και θεμητή άμυνα του ανθρώπου και του έθνους. Λοιπόν, καλά κάναμε τότε που μας επιτέθηκαν οι Ιταλοί να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Έτσι. Και επειδή ήταν ένα δίκο αυτή, είδατε ότι ένα στρατό δεκαπλάσιο από εμά ιτήθηκε. Γιατί? Διότι δεν είχε το στένος, δεν είχε το κουράγιο. Εκείνο που είχε άδικο πάντα είναι μειονεκτικά απέναντι σε εκείνον που έχει δίκιο. Άρα λοιπόν επιτρέπεται η νόμιμος άμυνα. Οι επαναστάτες, όπως ξέρετε, στο 21 πήγαν στην Εκκλησία και ευλογήθηκαν από την Εκκλησία. Ευλόγησαν τα όπλα τους για απελευθέρωση της πίστεως και της πατρίδος. Ήταν ο σκοπός δηλαδή, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν για να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν νόμιμη η άμυνα. Το να ξαναπάρουμε τη χαμένη μας θρησκεία, τη χαμένη μας πατρίδα, την οποία δολίως οι άλλοι και με τρόπο βίαιο καταδυνάστρωσαν. Έθεσε και το ερώτημα για την Ανάσταση. Αν θα έχουν αίμα. Σάρκα και αίμα, αν θα υπάρχει. Κοιτάξτε, στο Ευαγγέλιο, αν διαβάσουμε προσεκτικά, επειδή εμείς θα είμαστε τύπος της Αναστάσεως του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το πρωτολούδι της Αναστάσεως είναι ο ίδιος ο Κύριος. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε τύπος της Αναστάσεως του Χριστού, θα έχουμε ένα σώμα το οποίο θα μπορεί να περνάει μέσα από πόρτες όπως πέρασε του Κυρίου το σώμα μέσα από πόρτες. Μα αδιανόητα πράγματα για μας σήμερα βέβαια. Γιατί την δική μας λογική δεν το χωράει αυτό. Πώς μια ύλη μπορεί να περάσει μέσα από μια άλλη ύλη. Φαίνεται πως αυτό το σώμα μας έχει άλλες ιδιότητες, τις οποίες θα τις δούμε καλύτερα όταν με το καλό μπορέσουμε να περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ναι, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Ναι. Να ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπατε προηγουμένως. Γιατί δεν λειτουργήσε το ίδιο στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης ή της περιπτώσεως της Κύπρου? Αυτό δεν το κατάλαβα. Θέλετε να μας εξηγήσετε περισσότερο? Συγγνώμη. Για να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο. Τι να αναλύσω? Αυτό είπατε προηγουμένως ότι πήραμε τα όπλα για να στρωθούμε για την πίστη μας και για την πατρίδα. Και λέω, όταν δίκιο είπατε προηγουμένως, πάντα ο άλλος αυτός που έχει άδικο είναι, δυσκολότερο. 400 χρόνια είμαστε αυτό, ένα όταν το κάνει, όταν το κάνει αυτό που κάνει, δεν ξέρω ότι είναι σε άδικο και αυτός θεωρεί ότι είναι σε δίκιο. Και κατάλαβα, θα σας απαντήσουμε. Ναι, να ακούσουμε άλλη μια γραμμή και θα σας απαντήσουμε. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Ναι. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά με την εξωσωματική κοίηση, εάν ισχύει το ίδιο, αν θα μπορούσαμε να πούμε το παράδειγμα που αναφέρατε, που ανέφεραν προηγουμένως οι γιατροί, του Αϊνστάιν, ας πούμε. Βεβαίως. Εάν ισχύει το ίδιο και στην εξωσωματική. Τη εξωσωματική γονιμοποίηση, θα απαντήσει αμέσως ο κ. Παταγιώτης, ο κ. Καθηγητής. Και ο κ. Ζακλής, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν τα τηλέφωνά σας. Και πριν περάσουμε να δώσουμε την απάντηση στο ωραίο αυτό ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι η ζωντανή εκπομπή. Το θέμα της σημερινής εκπομπής το αναλύουμε μαζί με τον κύριο Θεοχάρη Μπαταριά, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, γενικής ιατρικής ιατρό. Ένα θέμα σημαντικό και διαχρονικό. Το αναλύουμε λοιπόν σήμερα. Και πριν περάσουμε τον κύριο Μπαταριά, επειδή υπάρχει ερώτημα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχω συγγράψει 5 βιβλία, τα οποία είναι φιλοσοφικά, θεολογικά βιβλία, που αναφέρονται στον Νεοπλατωνισμό, στον Πλάτο, στον Αριστοτέλη, γιατί μέσα από την ιστορία της φιλοσοφίας, μέσα από τη θεολογία, μπορούμε να βρούμε πρακτικές απαντήσεις σε διαχρονικά ερωτήματα. Και έχω απαντήσει και στο μεγάλο ερώτημα που το έχουμε παρουσιάσει σχετικά με την Αθανασία της ψυχής, τη σχέση του σώματος και της ψυχής. Και τα 5 αυτά βιβλία υπάρχουν σε Όλνος 114 και στην Πανεπιστημίου 57, στα καταστήματα των οικολόγων. Και επίσης,
μέσα από τα θέματα αυτά συχνά κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Το ερχόμενο μήνα έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Θα σας ενημερώσουμε για τα θέματα που αναλύουμε μέσα από τις εκπομπές αυτές για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα θέματα των εκπομπών και τα 5 τα βιβλία και σε άλλα σημεία των Αθηνών, κάνοντας μεγάλες και σημαντικές εκδηλώσεις. Να απαντήσετε, κύριε Παταβιά, κύριε καθηγητά, για το αν θέμα. Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση αναφέρεται στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ναι, που θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με τον Αϊνστάιν. Καταρχάς, να δούμε η εξωσωματική γονιμοποίηση σε τι συνίσταται. Συνίσταται στο να γονιμοποιήσουμε το οάριο με ένα σπερματοζωάριο σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, να φτιάξουμε ένα έμβριο ολίγων ωρών ή μερικών ημερών και εν συνεχεία αυτό το έμβριο να το φυτέψουμε στη μήτρα προκειμένου να εξελιχθεί σε νέο άτομο. Βεβαίως, αυτό που είπα προηγουμένως, η τεχνολογία της κλωνοποίησης λίγο πολύ είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή παίρνουμε στο εργαστήριο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να πάρουμε στο εργαστήριο ένα οάριο, να του βγάλουμε τον πυρήνα και εν συνεχεία να πάρουμε το σπέρμα του δότη που θέλουμε να κλωνοποιήσουμε, γιατί από αυτόν θα πάρουμε, αυτό θέλουμε να κλωνοποιήσουμε, να πάρουμε το σπέρμα και εν συνεχεία αυτό το σπέρμα να το βάλουμε μέσα στο, μάλιστα όχι το σπέρμα, αλλά ένα κύτταρο, γιατί έχει σημασία ο αριθμός των χρωμοσωμάτων, να μην τα μπλέξω λίγο τα πράγματα. Να πάρουμε λοιπόν ένα κύτταρο από τον δόντι και να το βάλουμε μέσα στο οάριο, το άδειο οάριο, μέσα στο εργαστήριο, μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα και εν συνεχεία αυτό το έμβριο να το φυτέψουμε στην γυναίκα η οποία θα τεκνοποιήσει. Και προφανώς θα κλωνοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο το άτομο από το οποίο πήραμε το κύτταρο, το δότη. Αν αυτός ο δότης ήταν τώρα ο Αϊνστάιν ή οποιοσδήποτε άλλος, ξέρω εγώ, μεγάλος σοφός ή οτιδήποτε άλλο, θα κλωνοποιηθεί εκείνος. Αλλά πάντοτε δεν θα σημαίνει ότι θα γεννηθεί Αϊνστάιν. Αυτό και ο κύριος Αντσακλής το ξεκαθάρισε και εγώ το ίδιο, ότι ο ψυχισμός, ο χαρακτήρας δεν θα είναι ακριβώς ο ίδιος του ατόμου από το οποίο πήραμε εμείς το κύτταρο. Ωραία, είναι πολύ ωραία η απάντησή σας. Βλέπετε και τηλέφωνα της εκπομπής στο 211-317-01, 211-317-02. Βλέπετε και τις ιδιότητές μας, που μπορείτε λοιπόν να μας παίρνετε τηλέφωνο και να μας θέτε τις δικές σας ερωτήσεις για το θέμα που αναλύουμε. Κάποιος αγαπητός φίλος μας ζήτησε εκρεφέρον να δώσουμε εξηγήσεις για το θέμα της νόμιμης, ας πούμε, άμυνας. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε λεπτομέρειες τι έκανε ένας λαός στον άλλον και ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο, αλλά κάποιος έχει δίκιο και κάποιος έχει άδικο. Και αυτό το άδικο δεν ευλογείται από το Θεό. Αυτό σε γενικές γραμμές θα το πούμε, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες αν οι Τούρκοι τώρα είχαν εκεί στην Κωνσταντινούπολη, δεν είχαν. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έχω ρωτήσει πολλούς ανθρώπους που πήγαν εκεί και άνθρωποι δικοί μου και μου είπαν ότι οι Τούρκοι δεν κολλάνε σε αυτή την πόλη. Είναι σαν ξένοι εκεί πέρα. Εγώ δεν το είπα αυτό, γιατί δεν το ξέρω. Μου το είπαν αυτοί. Και ρωτάω τώρα όλο τον αγαπητό φίλο που μας έκανε την ερώτηση. Βλέπει ότι η Κωνσταντινούπολη είναι πόλη τουρκική για ελληνική. Δηλαδή η δομή, το πνεύμα αυτής της πόλης, όπως χτίστηκε, ποιοι την έκτισαν, για ποια ιδανικά, με τι πολιτισμό την έκτισαν. Μπορεί δηλαδή να οικειοποιείται ένας πολιτισμός σε έναν άλλο πολιτισμό, έτσι στα καλά καθούμε να πηγαίνουμε σε εκεί. Σωστό αυτό που λέτε, ναι. Ας το απαντήσει μόνος του δηλαδή, διότι εγώ νομίζω ότι σαν Έλληνα θα καταλάβει ότι αυτή η πόλη δεν αρμόζει σε άλλους εκτός από εκείνους που τη χτίσαν τους Βυζαντινούς. Η Αγία Σοφιά την έχουν εκεί πέρα και την έχουν κάνει παζάρι. Το μεγαλύτερο ναό της Χριστιανοσύνης, το μεγαλύτερο ναό της Χριστιανοσύνης και τον πρώτο μεγαλύτερο ναό, ο Άγιος Πέτρος που χτίστηκε μετά, χτίστηκε μετά από 800 χρόνια. Και είναι κατά 2 μέτρα μεγαλύτερος. Απλώς έτσι για το ονόρε που λένε. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν χτίστηκε από όλους τους ανθρώπους της πόλεως, με τούβλα τα οποία τα έφτιαχναν σε φουρνάκια ο καθένας στο σπίτι του, τα παρέδωσαν εκεί στους αρχιτέκτονες, έκανε 5 χρόνια να χτιστεί, που είναι φαινόμενο και αυτό ταχύτητος. Και αυτό το αρχιτεκτόνημα, που δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω, έχει εντυπωσιάσει την παγκόσμια κοινότητα, θα λέγαμε πάλι, των αρχιτεκτώνων, από τη σοφία και την αρχιτεκτονική του δομή κλπ.
Και οι τοιχογραφίες που είχε μέσα ήταν ανυπολογίστου καλλιτεχνικής και φυσικής αξίας. Αυτά λοιπόν τα πράγματα. Δεν μπορεί ένας άλλος πολιτισμός να τα σφετερίζεται και να λέει ότι ναι, εγώ είναι δικά μου. Από πώς που είναι δικό σου. Οι φουκαράδες οι τέτοιοι αυτοί που κάνουν ξενάγηση στους ξένους λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος. Ναι. Διότι δεν ξέρουν αυτοί οι ίδιοι στο σχολείο, δεν μάθανε ότι δεν υπήρχε Τουρκία την εποχή του Όμηρου. Αυτά τους είπανε. Και του λέει ένας, του λέει σοβαρά, λέει, και αυτά που γράφει εκεί πέρα, λέει τι είναι, λέει είναι αρχαία τουρκικά. Λέει εσείς δεν ξέρετε αρχαία τουρκικά, δεν διαβάσατε αρχαία τουρκικά στο σχολείο. Λέει όχι, γι' αυτό δεν μπορώ να διαβάσω, λέει τι λένε. Λέει θα σας πω εγώ τι λένε, γιατί είναι αρχαία ελληνικά και εγώ είμαι Έλληνας και έχω διαβάσει στο σχολείο μου αρχαία ελληνικά. Και άρχισε να του εξηγεί τι λέγανε οι πέτρες επάνω του Τούρκου, ο οποίος είχε μείνει έτσι και έλεγε σοβαρά αυτά τα πράγματα λένε. Καταλάβατε, λέει, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και τώρα γίνεται μια προσπάθεια στην Αμερική να το ξεδιαλύνουν αυτό το πράγμα. Να δουν η Κωνσταντινούπολη γιατί δεν λειτουργείται τόσα χρόνια. Με ποιο δικαίωμα την κρατάς, κύριε, την Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο ναό της Ορθοδοξίας, κλειστό τόσα χρόνια. Σε όλο τον κόσμο, όλοι οι ναοί λειτουργούνται εκεί. Γιατί. Όλα αυτά λοιπόν τώρα είναι καιρός να ξεμπροστιάσουν κατά κάποιο τρόπο τους Τούρκους για αυτά που κάνουν. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα στο σημείο αυτό να μας πείτε το εξής. Μιλήσατε για την θεραπευτική κλωνοποίηση. Από ό,τι κατάλαβα και το συμπέρασμα από όσα είπατε βγαίνει ότι και το ίδιο θα επαναλάβουμε στο τέλος της εκπομπής ότι υπάρχουν πολλά ηθικά διλήμματα, άρα είμαστε κατά της κλωνοποίησης του ανθρώπου. Όμως, από ό,τι είπατε, έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για την θεραπευτική κλωνοποίηση πάνω σε ασθένειες και όσον αφορά στο θέμα αυτό θα ήθελα να μας πείτε πού έχει φτάσει η επιστήμη και στα ελληνικά νοσοκομεία, στα γενικότερα στην Ελλάδα, τα ελληνικά κέντρα, σε ποιο σημείο έχουν φτάσει για την θεραπευτική κλωνοποίηση. Πραγματικά στην Ελλάδα υπάρχουν και ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία στα οποία γίνονται εφαρμογές της τεχνολογίας της κλωνοποίησης και της χρήσης των βλαστοκυττάρων. Μιλάμε λοιπόν καθαρά μόνο για θεραπευτική κλωνοποίηση. Και αυτή η θεραπευτική κλωνοποίηση που γίνεται με τα βλαστοκύτταρα συνίσταται στην προσπάθεια να μάθουμε τα βλαστοκύτταρα να γίνονται, να διαφοροποιούνται όπως λέμε σε ένα συγκεκριμένο ιστό. Δηλαδή τα αδιαφοροποίητα κύτταρα να μπορέσουν να μετατραπούν σε συγκεκριμένο ιστό. Ανέφερα προηγουμένως εντάχει τι συμβαίνει με την καρδιά. Σήμερα σας είπα ότι υπάρχουν δύο μεγάλα νοσοκομεία στην Ελλάδα όπου καρδιοπαθείς με εμφράγματα κλπ. Τέτοιου είδους καρδιοπάθειες μπορούν να θεραπευτούν σε μεγάλο ποσοστό τοποθετώντας καταλλήλως βλαστοκύτταρα στο σημείο που έχει γίνει το έμφραγμα. Τα βλαστοκύτταρα που βάζουμε είναι αδιαφοροποίητα. Ευρισκόμενα όμως μέσα στον καρδιακό μη μπορούν να διαφοροποιηθούν και να επουλώσουν την βλάβη η οποία έχει γίνει ακριβώς στο μυοκάρδιο. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τα βλαστοκύτταρα για να θεραπεύσουμε παθήσεις του νευρικού ιστού, ο χόντρος παραδείγματος χάρη. Σήμερα γίνονται προσπάθειες για να θεραπεύσουμε την νόσο του Alzheimer ή του Parkinson, που είναι νευροεκφυλιστικές παθήσεις, με τα βλαστοκύτταρα. Επίσης, ορισμένες παθήσεις που αναφέρονται στο ανοσοποιητικό σύστημα, προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε, αν θέλετε, τον ιστό που έχει πάθει κάποια ζημιά με τέτοια κύτταρα. Χρησιμοποιούμε, πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό, ότι η φύλαξη των βλαστοκυττάρων, που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία και πολλοί ρωτάνε να βαστίξουμε τα βλαστοκύτταρα του παιδιού μου, της εγγονής μου, ξέρω εγώ, είναι σε ένα πολύ ωραίο καλό στάδιο, διότι ελπίζουμε ότι μεθαύριο σε κάποιο χρονικό διάστημα θα είμαστε στη θέση να μετατρέπουμε τα κύτταρα αυτά που είπα, τα βλαστοκύτταρα, σε
συγκεκριμένο ιστό και όργανο. Σήμερα δεν το έχουμε επιτύχει 100% και το τονίζω αυτό, είμαστε σε πειραματικό στάδιο, σε καλό δρόμο, αλλά όχι 100%. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι βλάβες όπως είναι των ερυθρών αιμοσφαιρίων, μεσογειακές ανεμίες κλπ. Θα μπορέσουν να θεραπευτούν με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια θα μου πείτε, αυτό γίνεται για κάποιο παιδάκι που έχει βαστίξει τα βλάστα στο κύτταρά του. Για εμάς τους ενήλικες, τι γίνεται? Πρέπει να σας πω ότι και εμείς οι ενήλικες έχουμε βλάστα στο κύτταρα μέσα μας. Αλλά σε πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Και είναι δύσκολο να τα απομονώσουμε, κυρίως από τον λιπόδι ιστό που είναι συγκεντρωμένα, να τα πολλαπλασιάσουμε και εν συνεχεία αυτά να τα φτιάξουμε, ξέρω, δέρμα ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, γίνονται αυτές οι προσπάθειες και πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχουν τράπεζες που φυλάνε τα βλαστοκύτταρα σήμερα, δημόσιες και ιδιωτικές, και ομιγέννητο, αν ένα παιδάκι σήμερα το οποίο έχουμε φυλάξει τα βλαστοκύτταρα, θα μπορέσουμε, αν επαναλαμβάνω ομιγέννητο, ξέρω, σε κάποια ηλικία, τα χρειαστεί για κάποια μεταμόσχευση, γιατί εδώ διευκολύνουμε και τον τομέα των μεταμοσχεύσεων, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ σήμερα σημαντικός αυτός ο τομέας και δεν υπάρχουν μοσχεύματα. Θα μπορέσουμε λοιπόν μεθαύριο, ο κ. Αντσακλής θα ξέρει καλύτερα από μένα αυτά τα θέματα σαν γιατρός, να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποιο νηστό, κάποιο όργανο στο παιδάκι αυτό. Ωραία. Κύριε Τζακλή, επειδή οδηγούμαστε σε 10 λεπτά περίπου στο τέλος της εκπομπής, να πούμε λίγο για το Ευαγγέλιο, δύο λόγια. Εντάχει θα το πούμε πάλι, γιατί ο χρόνος οπωσδήποτε περιορίζει. Έχουμε την Κυριακή του Μάρκου, στο 1ο κεφάλαιο και στο στίχο 19, όπου εμφανίζεται ένας σεληνιαζόμενος νέος. Αποκρίθηκε ένας άνθρωπος, λέει, και είπε: «Διδάσκαλε, σου έφερα το γιο μου, ο οποίος έχει καταληφθεί από πνεύμα πονηρό και άλαλο». Δηλαδή το παιδί σταματούσε να μιλάει όταν αυτό το πνεύμα τον καταλάμβανε. Και σε όποιο μέρος τον πιάσει, τον ρίχνει κάτω και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του. Βλέπουμε μια εικόνα, κύριε καθηγητά, ίδια με τις επιληψίες. Γίνεται ξερός και ανέστητος και είπα στους μαθητές του, αλλά δεν μπόρεσαν να το βγάλουν. Ο δε Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: «Ω γενιά που τόσα θαύματα είδες, άπιστη, ως πότε θα είμαι μαζί σου, ως πότε θα σε ανέχομαι?» Ήταν μαρτύριο για τον Χριστό να ανέχεται τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντίθετοι και άσχετοι με αυτόν και τον κούραζαν δηλαδή οπωσδήποτε. Και όταν το λέει το πονηρό πνεύμα, είδε τον Ιησού, αμέσως εσπάραξε με σπασμού στο νέο, ο οποίος έπεσε κατά γης και κυλιότανε και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Έχουμε καθαρά μια εικόνα εδώ πέρα επιληψίας. Και γίνεται το ερώτημα, ναι. Ήταν επιληψία που δεν την γνωρίζανε και την αποδίδανε σε κακό πνεύμα? Ναι, ένα λεπτό κύριε Τζακλή, ακούσουμε γιατί θα είναι το... κρίσιμο αυτό. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια καλησπέρα. Σας. Στο Ευαγγέλιο προχθές που ακούσαμε, μάλιστα, ο Ιησούς ρωτάει τον πατέρα πόσο χρόνο το παιδί του υποφέρει από την αρρώστια του. Παιδιόθεν. Έχετε μία σκέψη, είναι εύλογη αυτή η σκέψη. Ποια δύναμη έχει η διάρκεια του χρόνου, είτε πολύ είτε λίγη, στην παντοδυναμία του Θεού? Συναντάει ο Θεός περισσότερη δυσκολία προκειμένου να θεραπεύσει πολυχρόνιο νόσημα ή λιγότερη δυσκολία στην ολιγοχρόνια πάθηση? Αδιάφορο. Όχι. Σκοπός του Χριστού, του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, θέλει να μας διδάξει να προσέχουμε και να φροντίζουμε τον χωρίς επιστροφή χαμένο χρόνο της σωτηρίας μου, της σωτηρίας μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Ωραία ήταν. Ναι, να συνεχίσετε. Λοιπόν, και λέει ο Χριστός, φέρτε μου τον εδώ, τον νεαρό. Και όταν το πονηρό πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως σε σπάραξε με σπασμού στο νέο, ο οποίος έπεσε κατά γης και κυλιότανε και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Και ρώτησε ο Χριστός τον πατέρα του: «Πόσο καιρός είναι που συνέβη αυτό?» Εκείνος του είπε: «Παιδιόθεν». Αυτό που μας είπε ο αγαπητός φίλος. Από μικρό παιδί δηλαδή θα πει παιδιόθεν, έτσι. Και πολλές φορές τον έριξε στη φωτιά και στο νερό για να τον θανατώσει. Εδώ βλέπουμε μια προστασία του Θεού, ο οποίος μας δίνει τον άγγελό μας και έχουμε πάρα πολλές φορές κινδυνεύσει όλοι μας. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε πόσες φορές κινδυνεύσαμε και σαν μικρά παιδιά και σαν μεγάλη κλπ. Θα βρούμε πάρα πολλές φορές ότι κινδυνεύσαμε. Αλλά υπάρχει μια προστασία από το Θεό στον άνθρωπο που δεν τον αφήνει όλες τις φορές που κινδυνεύει από αμυαλοσύνη, από βλακεία του οτιδήποτε. Όταν μεθύσει ο άνθρωπος, μπορεί να πέσει σε ένα αυτοκίνητο, να τον σκοτώσει, έτσι δεν είναι? Και αυτά τα πλημελήματα τα κάνουμε όλοι οι άνθρωποι εμείς.
Κι όμως από τόσα μας έχει γλιτώσει ο Θεός και δεν το έχουμε ακόμα καταλάβει. Συνεχίζω λοιπόν. Του λέει ο πατέρας, αν μπορείς να κάνεις εσύ κάτι, λυπήσου μας, βοήθησέ μας. Δηλαδή, όχι μια αμφιβολία εδώ ο πατέρας, έτσι. Το αν μπορείς σημαίνει ότι μπορείς, δεν μπορείς, τι γίνεται εδώ με σένα. Ο Δε Ιησούς του είπε, αν εσύ μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Πάντα δυνατά το πιστεύουν, τη λέει το κείμενο. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή που καταφέρουμε τα πράγματα. Η πίστη σε όλα τα πράγματα μας δίνει τεράστια δύναμη. Εάν πιστέψουμε, αγαπητοί κύριοι καθηγητές, ότι και αγαπητοί φίλοι μας ακούτε, ότι δεν θα μπορέσουμε να σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι, δεν θα σηκωθούμε. Σίγουρα, η πίστη βοηθάει πολύ. Εάν πιστέψουμε δεν μπορούμε να περπατήσουμε, σίγουρα. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε, έχουμε παραλύσει, δεν θα περπατήσουμε. Τώρα, όπως είπαμε, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα εδώ, θα ήθελα να το απαντήσω, γιατί και εμένα με προβλημάτισε. Αυτή η εικόνα, κάθε γιατρός που θα τη δει, θα δει μια εικόνα, μια εικόνα ιατρικής φύσεως. Δηλαδή θα δει μια επιληπτική κρίση. Ο άνθρωπος πέφτει κάτω και σπαράζει και αφρίζει κλπ. Παλαιότερα ήταν πιο συχνή. Τώρα με τα φάρμακα δεν πολύ βλέπουμε. Λοιπόν, δεν αποκλείεται να είναι και τα δύο στην περίπτωση αυτή. Διότι ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει λάθος και να μας λέει ότι εδώ υπάρχει και ένα πονηρό πνεύμα το οποίο μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Άρα φαίνεται ότι το πονηρό πνεύμα μπαίνει και σε αρρώστους να τους κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Έχετε δίκιο. Ο Νίκος πάλι μας πιέζει, κύριε Τζακλή. Ναι, τελειώνω εγώ. Τελειώνω. Φτάνουμε στο τέλος. Με τη δύναμη της πίστεως, λέει ο Αβραάμ, μπόρεσε και κέρδισε την εκτίμηση του Θεού. Όταν του είπε ο Θεός του Αβραάμ ότι εγώ. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα, τρία λεπτά. Πείτε να δω και να πει ο κύριος καθηγητής. Ναι, εντάξει. Ένα λεπτό θα είναι στον κύριο καθηγητή. Ναι, ναι, ναι. Και θα κλείσουμε, γιατί ο Νίκος μας πιέζει πάλι. Λοιπόν, ο Αβραάμ πίστεψε, λέει, και αυτή η πίστη τον εδικαίωσε. Η πίστη δηλαδή τι μεγάλη σημασία έχει. Και έγινε καλά το παιδί τελικά, να μην το λέμε, να το διαβάσουμε όλο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Σε άλλη περίπτωση ίσως προλάβουμε περισσότερο. Ναι. Και είπανε μετά κατηδίαν οι μαθητές, εμείς γιατί δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο, αυτό το παιδί. Και τους είπε ο Χριστός ότι αυτό το δαιμόνιο δεν βγαίνει παρά με νηστεία και προσευχή. Εδώ μας τονίζει ο Χριστός μας τη δύναμη που έχει η νηστεία για το πνεύμα, όχι μόνο για το σώμα, και για το πνεύμα, δυναμώνει το πνεύμα και το βλέπουμε αυτό αν παραφάμε, έτσι. Κύριε Φουντουλάκη μου, αν φάμε πάρα πολύ, μετά δεν έχουμε ωρεξή για προσευχή, ούτε γι' αυτό. Έναν υπνάκο θέλουμε μετά. Σωστό, σωστό. Ούτε πνευματική εργασία μπορεί να κάνει κανείς όταν είναι φαγωμένος πάρα πολύ και όλα αυτά. Έτσι βλέπουμε εδώ τη σοφία του Ευαγγελίου, που τους λέει ότι με προσευχή και νηστεία. Δηλαδή, πρώτα είναι η νηστεία, καθαρίζει κάπως το μυαλό, η διάνοια και μπορεί και έρχεται ο άνθρωπος σε μεγαλύτερη επαφή με τον Θεό και έτσι προσεύχεται πιο απερίσπαστος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει τις νηστείες, όχι μόνο για το σώμα που λένε μερικοί ότι είναι καλές και ευεργετικές οι νηστείες, αλλά και για το πνεύμα. Για το πνεύμα, σίγουρα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Έχετε δίκιο. Αλλά... το ξεκινάμε λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση εκπομπή, γιατί στο τέλος έχουμε πρόβλημα γενικότερα με το χρόνο. Πείτε κι εσείς ένα λόγο, να πω κι εγώ τη δυσκολία να κλείσουμε. Την ευαρέσκειά μου που είχαμε σήμερα τον κύριο Παταριά, καθηγητή μας, ο οποίος μας είπε πράγματα έγκυρα και σοφά. Και νομίζω όλοι αποκτήσαμε λίγο περισσότερη σοφία σήμερα μετά από αυτά που ακούσαμε. Να είστε καλά, κυρία Τσακλή, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παταρικιά, πείτε μας και εσείς. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε συνάδελφε. Εγώ ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η κλωνοποίηση και τα βλαστοκύτταρα είναι δύο όροι, ιατρική, βιολογική, γενετική, όπως θέλετε πέστε το, οι οποίοι θα κυριαρχήσουν στον ιατρικό κόσμο τον επόμενο χρόνο. Πολλές φαρμακευτικές αγωγές, πολλές μέθοδοι θα αλλάξουν την ζωή των ανθρώπων με την χρήση αυτών των δύο όρων, της κλωνοποίησης και των βλαστοκυττάρων. Τελειώντας, θέλω να πω ότι η αναπαραγωγική κλωνοποίηση απαγορεύεται παγκοσμίως, η θεραπευτική επιτρέπεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Τα δε βλαστοκύτταρα είναι το μέσον με το οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν τις έχει αντιμετωπίσει. Να είστε καλά, κύριε Παταγιά, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα κοντά μας και σύντομα με κάποιο άλλο έτσι σημαντικό θέμα, όπως η σωματική γονιμοποίηση, όπως είναι τις ευθανασίες, πολύ σημαντικά θέματα, θα είστε πάλι κοντά μας. Και σας το επιτρέπει το ευεργετημένο πρόγραμμα το οποίο έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς, κυρία Τσακλή. Κλείνοντας, αγαπητοί τηλεθεατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα με ένα καινούριο διαχρονικό θέμα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.